πρωτού ξεκινήσει το βίντεο, να σας πω ότι χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος διαδραματίζεται στη Θεσσαλονίκη μία εβδομάδα πριν και το δεύτερο μέρος διαδραματίζεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αύπακτο, μία εβδομάδα μετά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτό το βίντεο. Για να μην τα ξαναλέμε, enjoy! SKG Diaries 12, καλώς ήρθατε, τελείως διαφορετικό, μισό Θεσσαλονίκη, μισό Ναύπακτο, here you are. Για να σας εξηγήσω λοιπόν τι ακριβώς γίνεται, σήμερα είναι Σάββατο, έχω κλείσει εισιτήρια για να φύγω αύριο το πρωί, δεν το ξέρει κανένας παρά μόνο η κουμπάρα μου και ο ξαδερφός μου. Οι δικοί μου δεν ξέρουν τίποτα, θέλω να τους κάνω έκπληξη. Έχω ετοιμαστεί τώρα για μια τελευταία έξοδο που θα βγούμε με την Κατερίνα και θέλω επίσης να πάω να πάρω και γλυκά. Έχω συνειδητοποιήσει ότι η μέρα έχει 24 ώρες, οι οποίες δεν μου φτάνουν για να είμαι έτοιμη μέχρι αύριο, γιατί το σπίτι θέλει άλλη μια φορά καθάρισμα. Πρέπει να φτιάξω τα πράγματά μου που δεν τα έχω φτιάξει, πρέπει να βρω τη Μαρία να την χαιρετήσω. Και επίσης πρέπει αύριο να ξυπνήσω πάρα πολύ νωρίς να πάω να πάρω το εισιτήριό μου για να φύγω. Ένα έξτρα πρόβλημα το οποίο προέκυψε σήμερα ήταν με το αέριο που θέλανε εξαέρωση στα σώματα. Ένα ακόμα πρόβλημα που προέκυψε είναι ότι μου λείπουν κάποια κλιπάκια για ερχόμενα βίντεο που πρέπει να γυριστούν σήμερα το βράδυ. Το πλάνο είναι να το πάμε σερί γιατί δεν με φτάνει όπως σας είπα η μέρα. Θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Έχω ενθουσιαστεί πλέον που θα γίνει αυτή η έκπληξη, εύχομαι να πάει και καλά. Πρώτη μέρα πανεπιστήμιο. Πάμε στη σχολή, έχουμε φάει, είχα πάει πριν στην Ευαγγελία, η οποία είναι μπροστά. Έχω βρει τώρα και την Κατερίνα και πάμε για μάθημα. Έχουμε στις 3, είναι 3 και 5. 3 και 7. Ξέρετε ότι δεν αργώ, ξέρετε ότι είμαι συνεπής. Δεν ξέρω τι, έχω, τι έχει πάει λάθος, ευχαριστώ. Δευτέρα. Θα τα πούμε μετά. Εγώ ήμουν στην ώρα μου πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Μπράβο, Κατερίνα. Θα τα πούμε μετά. Αμέσως και στο Πασά, είναι η επόμενη μέρα. Ευαγγελία, θες να μας πεις τις εντυπώσεις από τη χθεσινή πρώτη διάλεξη? Έλα εδώ ψυχούλα. Ποια? Πώς ήτανε? Πώς ήτανε? Διάλεξη... Τι είπα λίγο πιο κάτω. Συγγνώμη, παιδιά. Πώς ήτανε η πρώτη διάλεξη? Ήτανε τρομερή, απίστευτη. Να ξαναπάμε, Έλενα, να προσέξεις τόσο πολύ πάλι στο μάθημα. Δεν χρειάζεται περισσότερο, νομίζω. Δεν έβαλε γλώσσα μέσα της, ρε. Δηλαδή, αυτό θα το αν κόψω στο μοντάζ, με κάνει expose. Αν μπορούσε να μιλάει περισσότερο, δεν μπορούσε για την ακρίβεια. Δεν μπορούσε να μιλάει περισσότερο. Το έχω κόψει ήδη αυτό. Αδιαφορώ, ρε φίλε, λίγο να λείπει από την κάμερα. Αδιαφορώ. Φιλάκι. Αυτά έχω να σας πω. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, θα τα πούμε μετά. Φιλάκια! Τι ωραίο φως που έχει εδώ. Τελευταίο κοκτέιλ, τελευταία έξοδος μέχρι την επανασύνδεση. Αχ! Άφωνη ζωή. Άφωνη απόσταση. Πραγματικά θα κάνουμε μια βολτίτσα και θέλω μετά να πάμε να πάρουμε τα γλυκά όπως σας είπα. Για τώρα αυτά, τα update αργότερα. Επιχείρησε γλυκά, τσεκ. Πήγα και πήρα τσουρέκι από τον Κωνσταντινίδη. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να πάρω και άλλα πράγματα. Απλά δεν γινόταν να μείνουν εκτός ψυγείου, οπότε ξενέρωσα λιγάκι. Αλλά θα το βρούμε. Θα κάνω τώρα να φάω κάτι και θα αρχίσω να ετοιμάζω πράγματα. Θέλω έπειτα να κάνω μπάνιο, να λουστώ. Τα κλιπάκια δεν ξέρω τι και πώς θα γυριστούν. Ούτε καν φως δεν έχω. Θα τα βρούμε όλα. Θέλω να πιστεύω. Αυτά βασικά. Για τώρα, το κομμάτι που είναι να φτιάξεις βαλίτσα, για μένα είναι το χειρότερο, το χειρότερο. Δηλαδή, δεν μπορούσες να μου κάνεις κάτι χειρότερο αυτή τη στιγμή.
πάμε. Να δούμε τις αντιδράσεις τώρα. Πάμε. Μαμά. Μαμά. Σερπράιζ. Η έκπληξη πήγε πάρα πολύ καλά. Είμαι στο δωμάτιό μου, εξού και η Ροζίλα. Άδειασα τη βαλίτσα μου, έκανα τα πράγματά μου. Εδώ θα σας αφήσω να πάω να ξεκουραστώ. Θα μιλήσουμε αύριο. Είμαι με 3 ώρες ύπνο, οπότε κουτουλάω λιγουλάκι. Αυτά τα λέμε αύριο. Φωτογράφο να έχετε, τέτοια κολλητή. Πόσο καιρό μετά? 4 μήνες μετά, ένα σοκ αδιανόητο. Τώρα κάνουμε μια βόλτα. Θα σας κάνω update μετά, γιατί το σουσού είναι πολύ, όπως καταλαβαίνετε. Τέλος μετά. Η Λαμπρίνα τώρα θα μου δείξει τα νύχια που θα κάνει και θα έχουμε την αντίδρασή της. Την αντίδρασή μου βασικά, γιατί μου είπε να το πάρω πολύ ψύχρεμα. Και όταν μου λέει τέτοια πράγματα, συνήθως είναι λίγο τσίρκο τα νύχια που διαλέγει. Πες μου λίγο το κόνσεπτ πριν μου το δείξεις. Τι είναι στο κόνσεπτ? Κάτι πήγες να πεις, ότι θα είναι κάπως. Θα είναι γαλάζιο. Αυτό το χρώμα. Ωχ, περίμενε. Να αφήσω αυτό εδώ. Για να το δω. Φέρε με το δω. Έλα! Θα το δείξω. Δικά σου τα σχόλια. Αυτό, ευχαριστώ. Γιατί βρε αγάπη μου? Δεν σου αρέσουνε. Τώρα θέλω να σου πω την αλήθεια. Σε γαλάζιο. Γενικά δεν μ' αρέσει. Ξέρεις τι δεν μ' αρέσει? Δεν μ' αρέσει ο συνδυασμός αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό. Μαζί με αυτό εδώ. Δηλαδή, θεωρείς ότι το λεοπάρ σε γαλάζιο είναι, ας πούμε, κάτι που... Κατάλαβες τι εννοώ? Ότι το λεοπάρ έχει κάποια στάνταρ χρώματα. Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του, ελπίζω να σας άρεσε ένα σύντομο περιεκτικό βλογκάκι. Αυτά, ελπίζω να περάσετε τέλεια, like και subscribe για περισσότερα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Πολλά πολλά φιλάκια!